Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του καναλιού. Το σημερινό βίντεο θα είναι εντός του σπιτιού. Δεν θα υπάρξει δηλαδή κάποια βόλτα ή κάποια επισκευή. Θα είναι story time. Καθώς είμαι κλεισμένος μέσα με COVID και αποφάσισα να σας κάνω ένα βιντεάκι στο οποίο θα σας μιλήσω σχετικά με το πρώτο μου αυτοκίνητο και θα υπάρξει και στο τέλος του βίντεο έτσι ένα σύντομο με φωτογραφίες για να δείτε όλη την εξέλιξη του αυτοκίνητου. Μιλάμε για ένα Opel Astra F του 93 μοντέλο με 82 άλογα. Για όσους γνωρίζετε, φορούσε το C14SY. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήρθε στα χέρια μου μέσω ενός γνωστού με σκοπό να το χρησιμοποιώ για να μετακινούμε από το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι, και αυτός είναι και ο σκοπός που εξυπηρέτησε για αρκετούς μήνες. Καθώς πέρα από τη φυσιολογική του συντήρηση και κάποιες μικρές έτσι εμφανισιακές αλλαγές, δεν είχα κάνει κάτι. Μέχρι που ήρθε η πρώτη καραντίνα, όπου είχα πολύ χρόνο να γεμίσω, καθώς δεν δούλευα, και είχα και κάποια χρήματα που μου περισσεύαν αφού δεν έκανα τίποτα. Στην πρώτη καραντίνα λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία να το κάνω όλο GSI look. Είναι η σπόρα έκδοση που έβγαζε το F τότε και πιο παλιά το Cadet. Άλλαξα δηλαδή προφυλακτήρες μπρος πίσω, καπό, έβαλα ζάντες, λάστιχα, δίμπουκι εξάτμιση, έκανα το ταβάνι αλκαντάρα, έβαλα τριάκτινο τιμόνι με κόνο και γενικά κάποιες άλλες αλλαγές έτσι περιμετρικά. Όλο το δίμηνο εκείνο της καραντίνας είχα ασχοληθεί με αυτές τις εργασίες και αφού έφτασε σε ένα επίπεδο το αυτοκίνητο τουλάχιστον εμφανισιακά, γεννήθηκε ανάγκη σιγά σιγά να βρεθεί ένα μοτέρ να μπει πάνω και να ολοκληρωθεί το project, δηλαδή να γίνει GSI όλο. Όσο υπήρχαν λοιπόν αυτές οι σκέψεις για το τι μοτέρ θα βρεθεί, δηλαδή θα έμπαινε ένα C20 XY που φορούσαν τα GSI τα F ή θα έμπαινε ένα C20 LED από καλύμπρα, ήρθε η ιδέα στο τραπέζι για τον BMW, όπου αποφασίστηκε μπαμ μπαμ και έτσι ναυάγησε το σενάριο για μοτέρ, οπότε μπήκε το αυτοκίνητο προς πώληση και η ιστορία μετά είναι γνωστή. Για όσους βλέπετε τα βιντεάκια καταλάβατε ποια επιλογή έκανα. Στο σημείο αυτό τώρα θα σας βάλω ένα βιντεάκι να δείτε με φωτογραφίες πώς ήρθε το αυτοκίνητο στα χέρια μου και πώς κατέληξε όταν το πούλησα. Δυστυχώς δεν είχα κάποιο βίντεο να σας βάλω. Θα δείτε δηλαδή την εξέλιξή του μέσα από φωτογραφίες. Εσείς θέλω να γράψετε στα σχόλια αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια και αν σας άρεσε και το συγκεκριμένο, να κάνετε ένα like και ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά. We'll be right back.